Κύριε Βόκολε, μια μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα σας, η οποία δεν ολοκληρώνεται με τον γκολ που δέχεστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για ότι καταφέραν να σηκώσουν το κεφάλι τους και να παλέψουν το παιχνίδι αυτό όπως το παλέψαν. Πιστεύω ότι ήμασταν άτυχοι. Νομίζω ότι αν δέχεσαι ένα γκολ σχεδόν στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, είναι πολύ άσχημο. Αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζουμε αυτό που είπα στα παιδιά. Ήταν μια θετική εικόνα κατά την άποψή μου. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μπροστά μας τελείως πρωτάθλημα, αλλά υπάρχουν τα play-out. Θα παλέψουμε μέχρι το τέλος αυτό που. Και να, έτσι ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Πανιόνιο το απόψινο παιχνίδι, ούτως ώστε να μπει με καλύτερες προϋποθέσεις στα play-out. Σίγουρα. Αν είχαμε κερδίσει το παιχνίδι, θα ήταν πολύ καλύτερο. Θα είχαμε μειώσει τους βαθμούς περισσότερο, οπότε θα είχαμε ένα μεγαλύτερο αβαντάζ. Από εκεί πέρα όμως συνεχίζουμε. Το ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Έχουμε μπροστά μας, όπως είπα, 7 παιχνίδια. Θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια και από εκεί πέρα θα δούμε στο τέλος τι θα έχουμε κάνει. Πώς νιώσατε εσείς που επιστρέψατε στον Πανιόνιο από τη θέση του προπονητή μετά από μια πολυετή προσφορά ως ποδοσφαιριστής σε αυτό το σύλλογο? Η χαρά μου είναι μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε. Σίγουρα ήρθα σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα μου έχει δώσει τόσα πολλά πράγματα που αυτό που έκανα είναι το λιγότερο.